Πρέπει να κρατάω ακόμα, ρε, έχω στα φροχιά. Τις φωτογραφίες, μάλλον. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Θοδωρή. Τώρα φαίνεται ο Θοδωρής. Εδώ είναι ο Χρήστος. Κι εγώ. Κάνω το κέρατο. Πού να κοιτάω, το φλάζ δεν μπορεί. Εγώ είμαι ο Χασάσι. Κυρίες και κύριοι, γραφείς. Ναι. Λοιπόν, είμαι ο Χασάσι. Εδώ ο αδερφός μου. Έχετε ακούσει πολλά γι' αυτό, να αγαπώ τότε. Και γίνεται καμιά διακίνηση εδώ πέρα, ξέρω εγώ. Αυτός... Να είμαστε μάρτυρες. Αυτός είναι ο Θοδωρής. Κάνα πτώμα. Και καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο το οποίο είμαι στο χωριό μου εγώ. Μ' ακούνε, μωρέ. Θα ακούγεσαι λογικά. Και ο αδερφός μου αναγκάζει να πάω τα λιβά. Είχε και ένα νεκροταφείο από πίσω, δεν ξέρω αν το είδατε, δεν το είδατε γιατί τώρα αρχίσαμε. Είναι τρομακτικά εδώ, παιδιά. Έχω ο Κλάση Μέντες, αν ακούσετε. Δεν μπορώ να κλάψω αυτή τη στιγμή γιατί μόλις έρθει. Από εδώ φεύγουμε από το χωριό. Έχει πολλά εγκατελειμμένα κτίρια. Εγώ φοβάμαι κυρίως τα φίδια τώρα. Έτσι. Νιώθω σαν να παίζουμε σνέντερ αυτή τη στιγμή. Από ό,τι καταλαβαίνω εδώ δεν είναι σπίτι, είναι βιομηχανική περιοχή του χωριού. Βγάζα ναρκωτικά. Πολύ καλή μου είναι. Και αυτό το βίντεο θα το ανεβάσω σε high resolution για να δείτε πόσο καλά με βασανίζει ο αδερφός μου. Αυτό ακούστηκε και λίγο κάπου. Το high resolution δεν ξέρω σε τι θα σε βοηθήσει γιατί βλέπω ότι δεν φροντίζεται τίποτα παραπάνω από τα 3 μέτρα. Είναι επειδή δεν είσαι κάμερα. Τώρα και είσαι. Πάρ' το χέρι σου. Τώρα θα δεις πως. Άσε με να τραβήξω. Έχω επίλογα στο YouTube. Δεν ξέρω. Λοιπόν, λογικά αριστερά έχουμε να πάμε. Μάλλον αριστερά δεν έχουμε έρθει ποτέ από εδώ. Παρόλο που είμαστε αυτό 23 χρονών και εγώ 25. Ερχόμαστε εδώ από την παιδική μας ηλικία. Ποτέ δεν έχουμε έρθει από εδώ. Είναι το νεκροταφείο πάνω. Να κάναμε τον κύκλο του νεκροταφείου. Ναι. Εδώ είναι το κλεισάκι, δεν το βλέπετε. Θα το δείτε σε λίγο. Και αυτό το βίντεο ίσως το ανεβάσουμε από το WiFi ενός γείτονα που δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ και θα κάτσουμε 4 μέρες ακόμα. 2, 3. Αυτές οι λεπτομέρειες που προσθέτεις. Είναι ενθουσιαστικές. Λοιπόν, και επειδή δεν είχα κάποιο βίντεο να ανεβάσω στο κανάλι, είπα να ανεβάσω τα μαρτύρια που περνάω εδώ. Υποτίθεται έρχομαι για να ριλαξάρω, να πάρω. Αλλά φοβάμαι εδώ, ρε παιδιά. Τώρα μεταξύ μας το φλάσ είναι το πιο βασανιστικό πράγμα απ' όλα. Αν μας το βάλει στα μάτια μπορεί να πεθάνει. Η εκκλησία φαίνεται. Άχνο φαίνεται. Τώρα θα ανοίξει το φως. Για να δούμε, έχει φωτοκύτταρο ή μας δουλεύει πριν. Είμαι στοιχειωμένο πάνω να φύγουμε. Πριν άνοιξε το φως. Έχει φωτοκύτταρο. Τόσο μάχη ξανά είδε τώρα. Εδώ θα μάνε κανείς μέσα και το ανάβει κάθε φορά που μπαίνει κάποιο. Τώρα γυρίζουμε πίσω. Όπου... Εδώ, παιδιά, να σε... Λοιπόν, θα κάνουμε μια γαμάτη πώς λέγεται, παρένθεση, ναι. Στο χωριό μας, τόσα χρόνια, μένανε Άγγλοι. Ακούστε τους. Ακούστε. You see, they speak England very the bestest. Θα σκαλύψω. Χαιρέτησα, παιδιά. Δεν με χαιρέτησα. Τώρα πάμε από ένα δεύτερο μέρος του χωριού το οποίο δεν το έχουμε περάσει ποτέ. Ασχέτως που ερχόμαστε εδώ την παιδική μας ηλικία. Ο Χρήστος δηλαδή, εγώ ακόμα παιδί είμαι. Λέει, μου λέει ο αδερφός μου ότι κάτι κουνήθηκε. Αλλά η κάμερα δεν φτάνει μέχρι εκεί γιατί είναι βράδυ. Και δεν πρόκειται να το πλησιάζει γιατί μπορεί να με φάει. Τι ήταν αυτό, μαλάκα κούκλο. Μαλάκα, τι είναι αυτό που ακούγεται. Δεν ξέρω κάτι, θα με φάει ένα σκύλο εδώ, παρά να φάει εκεί πάνω. Ω, έχει και εδώ σκύλο, μαλάκα το άκουσες. Πάμε να γυρίσουμε πίσω. Όχι, όχι, πάμε να γυρίσουμε πίσω, σε παρακαλώ. Κοίτα, για δείχνει το έχω. Θα δωρεί, μπορεί όμως τα σκυλιά να μην είναι φιλικά με τα φλάς. Αυτά είναι το μποξεράκι του αδελφού. Λοιπόν, θα τα ανεβάσει. Θα κόψω σαν σημαία τα θεωρώ πρόστιχα. Δηλαδή κανένα μέχρι τώρα. Αυτό δεν είναι πρόστιχα. Εδώ νομίζω είναι ένα σκυλί που τελικά μπορεί να είναι όντως η μαντρά. Που αυτό σημαίνει ταύτισα. Είναι έξω. Τι καμίσαμε παιδί, λοιπόν, άκου. Τι μου έρχεται προς τα δω λοιπόν. Θα βγάλω εγώ το φλάσ. Θα του ρίξω μπουνιά και θα τρέξουμε. Ωραία, πού. Ο αδερφός μου λέει να σκάσω γιατί όλοι κοιμούνται. Ενώ στην πραγματικότητα παντού βλέπουμε φώτα. Στο φεγγάρι τσίμι είπε. Να, ορίστε, φώτα εδώ. Καλησπέρα, παιδιά.
παιδιά, ο αδερφός μου πιστεύει πως δεν είμαι διάσημος. Εδώ, στο Game Master μου πήραν 2 συνεντεύξεις και 5 φωτογραφίες. Παλιά μου έλεγε ιστορίες στο τρόμο ο αδερφός μου και εγώ σαν αλήθειος τις πίστευα. Και κάθε φορά που παίρναγα από εδώ να πάρω παγωτό, έτρεχα. Αυτό εδώ, όπως βλέπουμε, είναι το εγκατελειμμένο κτίριο. By the way, είμαστε στην Εύβοια, ξέχασα να το πω αυτό. Αλλά προφανώς θα βάλαμε το ίσο εδώ. Κάθε φορά που παίρναγα να περάσω από το ποτό, περπάταγα κάπως έτσι. Αλλά φοβάμαι. Τώρα θα μου πείτε, Κώστα, γιατί κάνεις παρέα με 25. 23 είναι ο Θοδωρή. Ετοιμάστηκε να μου ρίξει μπουκέτο. Κάνω παρέα επειδή είμαι famous. Αυτοί με ακολουθάνε βέβαια, εγώ απλά τους λέω εντάξει παιδιά, ελάτε να κάνουμε. Εδώ είναι η κάδη, είναι κύκλος, πρέπει να τους δείξουμε. Παρακαλώ, σκουπίδια. Εδώ. Πού πάμε να φύγουμε, μάλακα φοβάμαι. Από εδώ δεν έχουμε πάει. Α, είναι αδιέξοδο. Κοίτα, βλέπεις να δείχνω. Έχει βάρεση μπιέλα. Αυτή είναι μπιέλα. Τι είναι, τι είναι μπιέλα. Ο αδερφός. Α, τι, πες μας Χρήστο, τι είναι μπιέλα. Μάλλον. Μα την ίδια μάνα! Συνήθως μου λέει ότι είμαι υιοθετημένος. Μίζω δεν έχει περαστικούς. Όμως και εδώ είναι το καλύτερο σημείο να το κλείσεις γιατί δεν έχει πια ενδιαφέρον. Ωραία, θα κάνω μια selfie. Α, ξέχασα βίντεο.